δήλωσε στο Real FM ότι λόγω των προσχημάτων που ανέφερες, εκεί, σε εκείνο το σημείο, δεν μπορεί να γίνει οφετίποτε φράχτης. Και έχουμε να το ξανακούσουμε το απόσπασμα, να τα εμπεδώνουμε αυτά, να τα ακούμε. Για να δούμε τι είπε. Όταν η κήτη του ποταμού ανεβαίνει το νερό, έχει μια μορφή αλφα, όταν πέφτει το νερό, δημιουργεί σημάδια ξηράς, τα οποία δεν προβλεπόταν τόσο από την συνθήκη της Λοζάνης, διότι πολύ απλά αυτό αλλάζει. Αναδύονται μισίδες. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γνωστό στην περιοχή εκεί για όσους ασχολούνται. Υπάρχει μια προφανώς διχογνωμία μεταξύ ημών και των Τούρκων, τι είναι ελληνικό και τι είναι τουρκικό, σε κάτι που αλλάζει και είναι κάπως κινούμενο, ας το πούμε έτσι. Περί αυτού του κομματιού μιλάμε, ούτε εισβολή υπήρξε σε πάτριο ενέδαφος, ούτε δεν θα μπορούσε να υπάρξει, ούτε καν πόλεμο που κάνουμε Τουρκία για να τους διώξουμε. Λοιπόν, όλο αυτό που έχει γίνει. Εμποδιστήκαμε με το φράχτη. Ο φράχτης δεν μπορεί να μπει σε αυτό το κομμάτι και να μην διώξει, το χειμώνα θα είναι κάτω από το νερό. Εδώ λοιπόν, δύο λεφτά, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που τώρα ακούγοντας ξανά τον κύριο Γεωργιάδη ανακύπτει, θυμίζω θέμα και δεν είναι άσχετος ο κύριος Γεωργιάδης. Λέει ότι υπάρχει διχογνωμία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, διότι μετακινούνται. Η πραγματικότητα, αγαπητοί φίλες και φίλοι, είναι σαφής και συγκεκριμένη. Ότι το 23, το 1923 και το 1926 με το πρωτόκολλο καθορίστηκε επακριβώς το σύνολο με τη σαφή διαβεβαίωση, πρόβλεψη ότι το σύνολο αυτό δεν αλλάζει, δεν πρόκειται να αλλάξει ασχέτως της μετακίνησης του ποταμού. Κυριάκο, έχει σημασία αυτό, γιατί άκουσε με λίγο. Τι λένε, ότι ρε παιδιά, ο ποταμός μετακινείται. Ναι. Και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει το μπέρδεμα. Ναι. Όχι, αυτό είναι ψέμα. Με συνταγμένες γίνονται οι ερωτήσεις. Λοιπόν, να πω κάτι. Αν πραγματικά έλεγε αλήθεια αυτή η κυβέρνηση, πραγματικά να μπορούσε να ψήσει τον κύριο Μητσοτάκη, θα έπρεπε χθες να πάει ένας εκπρόσωπος από την επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΠΑΣΟ, ΜΕΡΑ μαζί με τον Υπουργό Άμυνας στο συγκεκριμένο σημείο για να δούμε αν μπορούμε να πάμε πάνω οι Έλληνες ή να δεν μπορούμε να πάμε. Κατάλαβε τον Αντρέα μου. Συγκεκριμένοι άνθρωποι να πήγαιναν στο συγκεκριμένο σημείο για να λέγανε πώς να δω, είναι οι Έλληνες είναι. Δεν υπάρχουν Τούρκοι. Μα δεν υπάρχει κανένας εκεί. Μας πήραν, επαναλαμβάνω, γκριζάρανε σαν τα ίμια την περιοχή. Ας τα υπόλοιπα, οι παραμύθια της Νέας Δημοκρατίας όπως με τον κοροναϊό. Σταματώ. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Η ανάλυση μετά ακριβώς με συνταγμένες προπονήσεις. Πες μας για να πάω και στους συναδέλφους, γιατί συνδέονται τα θέματα αυτά. Έχουν κοινό παραναμαστεί. Τι έγινε στην